Κύριε Νικολάου, καλή σας μέρα από το Flash. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καταρχήν έχετε break τώρα, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάνε για Πάσχα. Το Πάσχα όμως το ελληνικό θα έχουμε και το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών και θα ήθελα με αυτό να ξεκινήσουμε. Ποιο είναι το μήνυμα που προέκυψε από την κάλπη που ανέδειξαν την ψήφο 45 εκατομμυρίων Γάλλων για σας? Ναι, καταλαβαίνω, είναι το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε προσεκτικά. Ναι. Και έτσι ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα που να είναι χρήσιμα και για τον ελληνικό λαό και για αυτά που έχει μπροστά του το επόμενο διάστημα. Για μας το βασικό στο αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών είναι το για ακόμη μια φορά υψηλό ποσοστό της ακροδεξιάς Λεπέν, που κατά την άποψή μας είναι η τραγική συνέπεια της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής που έχουν υλοποιήσει όλες οι κυβερνήσεις στο όνομα μάλιστα της δημοκρατίας και της πρόοδου. Αυτό είναι το ένα, και αφετέρου του ίδιου του συμβιβασμού και του εκφυλισμού που έχει επικρατήσει εδώ και πολλά χρόνια στο εργατικό κίνημα στη Γαλλία, στο ίδιο το κομμουνιστικό κίνημα στη Γαλλία, το οποίο δεν μπορεί να δώσει μια αυτόνομη απάντηση με βάση τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού που ζει τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά οι Γάλλοι δηλαδή ψήφισαν, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως περιγράφεται κύριε Νικολάου, πως ψήφισαν με αυτά που αντιμετωπίζουν στη χώρα τους και όχι με αυτά που έχουμε εμείς στην εικόνα προς τα έξω, με τους χειρισμούς της Γαλλίας και στο Ουκρανικό, θα έρθουμε και σε αυτό βέβαια. Εδώ όμως βλέπουμε τον τρίτο υποψήφιο να δίνει και ένα μήνυμα, έτσι, μην ρίξετε καμία ψήφο στη Λεπέν. Ναι. Κοιτάξτε και για μας. Εδώ ποια είναι η ερμηνεία δική σας, κύριε Νικολάου? Κοιτάξτε και για μας βεβαίως. Εμείς νομίζουμε ότι ο γαλλικός λαός πρέπει να απομονώσει αποφασιστικά την αποκρουστική υποψηφιότητα της Λεπέν, που εκπροσωπεί τον εθνικισμό, εκπροσωπεί τον ρατσισμό. Όμως το θέμα είναι με ποιον μπορεί να γίνει αυτή η απομόνωση. Ποιος μπορεί να απομονώσει την ακροδεξιά, ποιος μπορεί να απομονώσει τον ρατσισμό, το φασισμό. Γιατί και η ελληνική ιστορία, η πρόσφατη, όπου είχαμε την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής τα προηγούμενα χρόνια εδώ, αλλά και η ίδια η ιστορία της Γαλλίας βοηθούν στο να βγάλουμε συμπεράσματα. Δείτε για παράδειγμα, στη Γαλλία κρατάει 20 χρόνια αυτή η ιστορία. Είναι 20 χρόνια ακριβώς από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Σιράκ και Λεπέν πατέρα. Πατέρα, ναι. Για να μην κάνουμε όλη την αναδρομή την ιστορική, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Όλη αυτή η λογική των δημοκρατικών πανστρατιών να επιλέξουμε κάθε φορά τον άλλον, το μικρότερο κακό, πού μας έφερε? Μας έφερε σε μια... σε μια κατάσταση όπου έχει αντιδραστικοποιηθεί πλήρως το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία. Μας έφερε σε μια κατάσταση όπου έχει ξεπληθεί η αντιλαϊκή πολιτική ακριβώς πάντοτε με τη λογική ότι απέναντί μας είναι ο εθνικιστής, ο φασίστας κτλ. Άρα πρέπει να στηρίξουμε τον άλλον. Μας έφερε ακριβώς σε έναν τεράστιο συμβιβασμό του εργατικού κινήματος, του λαϊκού κινήματος, όπου αντί να επιλέγει να οργανώνει την πάλη του με βάση τα σύγχρονα δικαιώματα, τις σύγχρονες ανάγκες του, κάθε φορά επέλεγε το χαμήλωμα των απαιτήσεών του, έτσι ώστε να μην βγει το μεγαλύτερο κακό. Αλλά πάντα η λογική αυτή είναι το συμπέρασμα, πάντως, ότι ναι, το μικρότερο κακό, ναι, οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε στην μεγάλη καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα το 9-12. Ο κίνδυνος υποτίθεται της χρεοκοπίας της χώρας μας οδήγησε στο να υπογράψει η κυβέρνηση δηλαδή τα σκληρά μνημόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τρόικα τότε που λέγαμε και τα λοιπά, που τσάκισαν το λαϊκό εισόδημα. Μετά, μπροστά στο δίλημα της συνέχισης των μνημονίων ή την πρώτη δήθεν φορά αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού το ΣΥΡΙΖΑ και έφερε τρίτο χειρότερο μνημόνιο. Άρα αυτός ο δρόμος με μαθηματική ακρίβεια, και αυτό πρέπει να το έχει ο λαός, οδηγεί στο τσάκισμα δικαιωμάτων, στο τσάκισμα μισθών, στην αύξηση της εμπλοκής, στα εμπεριαλιστικά σχέδια και στους ανταγωνισμούς. Πράγμα το οποίο είναι αλήθεια και για την Ελλάδα, αλλά είναι αλήθεια και για τη Γαλλία. Ναι. Δείτε τι έκανε ο Μακρόν ο Δημοκράτης, και κλείνω με αυτό. Ναι. Γιατί περιγράφεται την αντανάκλαση που έχει, κύριε Νικολάου, το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου τέλος πάντων των γαλλικών εκλογών. Γιατί θα δούμε τη μέρα του ελληνικού Πάσχα, τι θα αποφασίσουν οι Γάλλοι. Περιγράφεται την αντανάκλαση και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αλλά εγώ θα ήθελα και περισσότερο, γιατί και ευρωβουλευτής είστε, και την αντανάκλαση που έχει στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γιατί η Γαλλία δεν είναι οποιαδήποτε χώρα και το γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό μένει να το δούμε. Φυσικά μένει να το δούμε. Γιατί τώρα να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, η οποία παίζει ρόλο στα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα προκύψει μια κυβέρνηση τέτοιου χαρακτήρα.
Να θυμίσω ότι, γιατί τώρα γίνεται και μια λαθροχειρία. Δηλαδή προσπαθεί να ταυτιστεί, για παράδειγμα, η στήριξη της επιλογής Μακρόν, ναι, στο δεύτερο γύρο, με τη λογική της υπεράσπισης, υποτίθεται, των αξιών, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της προόδου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, καταρχάς πρέπει να έχουμε στο νου μας τι είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, είναι μια αντιδραστική ένωση όπου στο 1 τρίτο των κρατών μελών της είναι απαγορευμένα τα κομμουνιστικά κόμματα. Είναι απαγορευμένα τα κομμουνιστικά σύμβολα. Στηρίζονται οι συνεργάτες των Ναζί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και καταδικάζονται οι κομμουνιστές, αλλά ριζοσπάστες αγωνιστές. Είναι μια ένωση όπου στο 50% της μέσα απαγορεύεται να γίνει απεργία. Όπου στο 50% των εργαζομένων και παραπάνω δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα θέλω να πω, ναι, καταλαβαίνετε, αυτό δίνει και το στίγμα. Ωραία. Και είναι πολλές οι αντιδραστικές λεγόμενες κυβερνήσεις και σήμερα. Γιατί τι είναι η κυβέρνηση της Πολωνίας, ας πούμε, ή των Βαλτικών χωρών ή της Ουγγαρίας. Θέλω να πω, μόλις επανεκλέχθηκε ο κύριος Όρμπαν, έτσι, για τέταρτη θητεία και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και έχουμε δει όλα αυτά τα διάσματα σχόλια. Κύριε Νικολάου, τώρα, επειδή αναφερθήκατε στις σχέσεις εργασίας και θέλω να κάνουμε zoom τώρα περισσότερο και στα δικά μας, να μπούμε στη δική μας πολιτική σκηνή. Σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο, ξέρω πως θα παρακολουθείτε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Μιλάμε για το δουλειές ξανά. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση και από το κόμμα σας. Αναφέρουμε στις νέες ρυθμίσεις για τον ΕΦΚΑ, για τον ΟΑΕΔ, για τις συντάξεις. Δεν το συζητάμε. Πολύ μεγάλο νομοσχέδιο. Εδώ θα ήθελα τη δική σας σκέψη πάνω σε αυτό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και πολλοί από αυτούς αυτή τη στιγμή μας ακούν. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο, όχι τόσο με το νομοσχέδιο του, αλλά και γενικότερα με την προπαγάνδα που έχει αξιοποιήσει τις τελευταίες μέρες, προσπαθεί να πείσει το εξής, ότι φταίνε κάποιοι 1.500 άνθρωποι μέσα στο 1.100.000 καταγεγραμμένων ανέργων, υποτίθεται, όπου δεν προχωράει το ζήτημα των επιδομάτων ανεργίας. Επιδόματα ανεργίας τα οποία τα παίρνει ένας στους 12. Είναι με άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση στα στις γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αντίστοιχα μέτρα παίρνονται, αν θέλετε να ξέρετε, και στη Γαλλία, ναι, του Μακρόν και στην Ιταλία, της λογικής ότι για την ανεργία φταίνε οι άνεργοι και άρα δεν πρέπει να επιδοτηθεί η ανεργία, αλλά πρέπει να δώσουμε παραπάνω λεφτά τους επιχειρηματίες για να δουλεύουν τζάμπα στην πραγματικότητα οι άνεργοι, δείχνει ένα πράγμα. Οι αντοχές της οικονομίας είναι μεγάλες όταν πρέπει να δοθούν εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κονδύλια στους μεγάλους επιχειρηματίες, για παράδειγμα της πράσινης λεγόμενης ανάπτυξης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά δεν αντέχει έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι άνεργοι να έχουν επίδομα ανεργίας. Δεν αντέχει ώστε να μπορέσει να πληρωθεί, να επιβληθούν πλαφόν στις τιμές του ρεύματος και να μπορέσουν να στηριχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά σφαλάζουν από τα τεράστια τιμολόγια τα οποία έχουν εκτοξευθεί. Άρα απλά είναι θέμα επιλογής, δηλαδή της κυβέρνησης, σε αυτό το πράγμα που είπατε, γιατί είπατε όταν, αλλά όταν μπαίνει τώρα. Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι θέμα επιλογής, είναι μεγάλο ψέμα και κουτοπονηριά αυτά που βγαίνουν και λένε τα στελέχη της κυβέρνησης και υπουργείου, ότι δώσαμε, λέει, στην περίοδο της πανδημίας πάνω από 40 δισεκατομμύρια για να στηριχθεί η οικονομία κτλ. Και ποιος τα πήρε αυτά τα 40 δισεκατομμύρια. Ποιος τα πήρε. Δεν τα πήρε ο άνεργος, δεν τα πήρε αυτός ο οποίος βγήκε σε αναστολή εργασίας, δεν τα πήρε αυτός ο οποίος δυσκολεύεται να γεμίσει το ψυγείο του κάθε μέρα και να ταΐσει τα παιδιά του. Δεν τα πήραν αυτοί. Τα πήρε μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, τα πήρε η Aegean, τα πήραν άλλοι όμιλοι όλων των κλάδων, εκεί πήγαν τα χρήματα. Πάντως, κύριε Νικόλα, αν μου επιτρέπετε μια επισήμαση και συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή λέτε για αυτό το ποσό που πήγε, ένα ποσό προφανώς, ίσως έτσι όπως το περιγράφετε, πήγε εκεί, αλλά γνωρίζουμε ότι στηρίχθηκαν κοινωνικές ομάδες, στηρίχθηκαν επαγγελματικές ομάδες, γιατί δύο χρόνια και εμείς το παρακολουθούμε πολύ, πολύ ακριβοδίκαια, νομίζω, το ζήτημα και νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή συνεχώς υπάρχει μια σκληρή κριτική φυσικά και από το κόμμα σας για τα μέτρα που ουσιαστικά βάζει η κυβέρνηση ως ανάχωμα, να το πω έτσι, να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την ενεργειακή κρίση, και από ό,τι καταλαβαίνω σταχυλογώντας και κρατώντας τις σημειώσεις, πως κατά τη γνώμη σας είναι ψίχουλα όλα αυτά. Η γνώμη σας, φυσικά, όχι εσάς, κύριε Νικολάου, του κόμματός σας αναφέρομαι γενικότερα. Καταρχάς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακόμη κάτι καταληγμένο. Δηλαδή, όσο έχω ακούσει από στα κανάλια ή ό,τι έχω διαβάσει, δεν υπάρχει ακόμα μηχανισμός, υποτίθεται, που θα στηριχτεί. Δεν υπάρχει ακόμη κάτι. Αλλά ακόμη και αν υπήρχε, θα ήταν της αντίστοιχης κατάστασης με τις ελαφρύνσεις, τις λεγόμενες, που έδωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα.
Εκεί πάμε. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για μία ελάφρυνση της τάξης των περίπου 30 ευρώ σε βάθος 4 μηνών. Τριμήνου, αν έχω σημειώσει. Ναι. Τριμήνου, κάπως έτσι. Αντίστοιχα, νομίζω αυτό που χρειάζεται να αναδειχθεί σήμερα είναι ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να πει ότι με τα νέα σχέδια υποτίθεται για τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες κτλ. Κάπως θα βελτιωθεί η κατάσταση. Πράγμα το οποίο δεν είναι έτσι. Εγώ έχω μπροστά μου ένα χάρτη τώρα, ο οποίος είναι από την διαχειριστική εταιρεία των υδρογονάνθρακων. Δεν μας βοηθάει, κύριε Νικολάου, το ραδιόφωνο, αλλά περιγράψτε όσο μπορείτε μακρύ και όσο μπορείτε πιο σύντομα. Ποια οικόπεδα θα πάρουν μεγάλοι όμιλοι, ποια θα πάρει η Repsol, ποια θα πάρει η Total, ποια θα πάρει η ExxonMobil. Αυτή είναι η συζήτηση για τους υδρογονάνθρακες. Γιατί όσο θα συνεχίζεται να καθορίζεται η τιμή του ρεύματος και της ενέργειας από το χρηματιστήριο, θα συνεχίζει να υπάρχει εμπορευματοποίηση. Όποιο και αν είναι το μείγμα, είτε είναι υδρογονάνθρακες, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι ρώσικο, είτε είναι LNG αμερικάνικο, ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει βαρύτατο φόρο αίματος στην πραγματικότητα, στην τιμή της ενέργειας. Μάλιστα. Και υπάρχει λύση γι' αυτό και πρέπει να τη διεκδικήσουμε με όρους συλλογικά, οργανωμένα, όλος ο λαός, ο οποίος τι είναι. Τώρα να σταματήσουν οι απαράδεκτοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, να σταματήσει ο ΦΠΑ, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε. Αυτό θα αποτελέσει ανάσα σήμερα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Το ανάχωμα που λέγαμε. Ακριβώς. Αυτό θα είναι. Και όχι τώρα το να σου δώσει μια έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών, 20 κτλ. Δηλαδή σε έναν άνθρωπο και όλοι έχουμε στον οικογενειακό φιλικό μας κύκλο περιπτώσεις, όπου μιλάμε για χιλιάδες ευρώ των τιμολογίων. Δηλαδή και άμα του κάνεις αυτού του ανθρώπου μια έκπτωση 100 ευρώ. Τι πρόβλημα του λύνει. Το κρατάμε γι' αυτό. Κύριε Νικολάου, Λαβάνα, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στο ΦΛΑΣ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Είναι ζητήματα που μας απασχολούν. Καλή συνέχεια. Να είστε καιρός. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.